μας τα πεις όλα. Λοιπόν, δεν θέλω να πάρω χρόνο από τη Σακύρα. Να πω όμως, επειδή το σκεφτόμουν τώρα στις διαφημίσεις, μπορεί να ήμουν λίγο υπερβολικός με τη Γιούλικα Σκαφιδά. Λοιπόν, εντάξει. Μην τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Όχι, όχι. Μπορεί να είδε το απόσπασμα. Να πω, συγγνώμη, γιατί μπορεί να είμαι λίγο υπερβολικός. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, αλλά μπορεί να ήμουν λίγο υπερβολικός. Λοιπόν, να πάμε στη Σακύρα. Βεβαίως. Η Σακύρα χώρισε από τον Πικέ, το ξέρουμε. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη και ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε το αγόρι αυτό ότι 7 χρόνια αυτός φταίει που εγώ δεν έχω βγάλει ένα άλμπουμ. Αυτός φταίει που δεν αφοσιώθηκα στη μουσική μου. Αυτός φταίει που πέταγα ξέμπαρκα κάποια τραγούδια. Τώρα λοιπόν που είμαι πια. Εντάξει, δεν είναι αυτός. Δική της ήταν επιλογή η τελική. Όχι, το χρέωσε τελείως. Εξαιτίας του. Ναι, εξαιτίας του. Ναι, αλλά η επιλογή στο τέλος δική της ήταν. Γιατί θα μπορούσε να έχει χωρίσει και πιο πριν, π.χ. Προφανώς. Όχι, δεν αναφέρθηκε τώρα στο αν είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, αν κακοπέρναγε τίποτα. Λέει ότι η σχέση που είχαν και έτσι όπως ήταν αυτό το ζευγάρι δομημένο. Και τον στήριζε και πάρα με τη πολύ. Ζωή που. Βέβαια. Αγαπήθηκαν πολύ, στηρίχθηκαν πολύ, αγαπήθηκαν και από τον κόσμο, με τα παιδιά τους κτλ. Έληξε άδοξο αυτό το ειδήλιο τέλος πάντων. Δυστυχώς με πολλή εισρωή παπαράτσι και δημοσιευμάτων περίεργων και φημών κτλ. Τώρα η σχέση τους δεν ξέρω ποια είναι. Πάντως, τέλος πάντων, έριξε ευθύνες ότι η μουσική της πήγε πίσω εξαιτίας του πρώην συζύγου της. Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε να, από εδώ και πέρα να μας δώσει ωραία τραγούδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τη Σακύρα έχουμε να ακούσουμε κάποιο άλμπουμ ενδιαφέρον πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν πολύ καλό φίλο της Face Σκορδά. Είναι ο Γε. Γε τον λένε πλέον. Γιατί είναι δικός μου. Μάρε γε μου κανακάρι. Είναι ο Kanye West παλιά. Α, μάλιστα. Θυμάστε που τον λέγαμε Kanye West κάποτε. Το 2018 είπε, δεν θέλω να με λέτε έτσι. Το 2021 με τη Βούλα το στάμπαρε. Είναι ο Γε. Γε λοιπόν είναι η πιο πολύ συζητημένη και πολυγραφότατη, αν υπάρχει αυτή η έκφραση, πολυγραμμένη λέξη στη βίβλο. Σημαίνει εσύ το Γε. Kanye σημαίνει ο ένας, ο μοναδικός. Οπότε ήθελα να φύγω από τον ένα και να πάω σε εσάς. Είπε κάποια πράγματα που τα διάβασα 20 φορές. Προσπάθησα να καταλάβω. Όχι, δεν κατάλαβα. Το διάβασα στα αγγλικά. Το διάβασα στη μετάφραση. Δεν κατάλαβα τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο εκπρόσωπος του λέει ότι η αναγνωρισιμότητα του brand Kanye West είναι αντίστοιχη των παπών, ο Πάπας ας πούμε, και των Προέδρων της Αμερικής. Συνεπώς αυτός ο άνθρωπος χάνει πάρα πολύ από το brand που αφαιρεί το Kanye West και το κάνει γε πλέον. Τώρα, αν μπορείτε εσείς να τον πείτε γε, έλα γε. Δηλαδή, η μάνα του πώς τον λέει, έλα γε μου, γε μου. Έλα, γε. Μπορεί να έχει υποκοριστικό με τη μάνα. Μπορεί να έχει με τη μάνα του υποκοριστικό. Εγώ σκέφτομαι τα παπούτσια του που είναι πανάκριβα. Τα παπούτσια του ευτυχώς που δεν τα λέγανε Kanye, σκέφτεσαι να τα λέει τώρα. Οπότε τα παπούτσια τα κρατάει. Βέβαια, είχε μία διαμάχη με την εταιρεία, αλλά τέλος πάντων, ποτέ δεν μ' άρεσαν αυτά τα παπούτσια. Κόλλημα έχει ο Θέμης με αυτά τα παπούτσια. Παντόφλες, παπούτσια, πράγματα. Απέσυρε μα εδώ. Λοιπόν, να είναι καλό άνθρωπο, να το χαίρετε. Έχει βγάλει κάτι. 3 εκατομμύρια από αυτά τα παπούτσια. Λοιπόν, ο Τιτανικός, παιδιά, ο James Cameron, ο σκηνοθέτης του Τιτανικού, είχε απαντήσει με σαφήνεια αν ο Λεωνάρντο Ντικάπριο μπορούσε να σωθεί σε αυτή την σπασμένη πόρτα που επέπλεε. Και είχε πει λοιπόν ότι δυστυχώς, παιδιά, θα χώραγε μεν, δεν θα μπορούσε να σωθεί γιατί τα μισά κορμιά του θα ήταν στο παγωμένο νερό και θα είχαν πεθάνει από υποθερμία. Γιατί το επαναφέρω τώρα αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι η σκηνή που είναι στην πισίνα. Αυτή η πόρτα είναι σπασμένη. Η συγκεκριμένη που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία, εδώ βλέπουμε τη σκηνή, που είναι προπ βεβαίως, δεν είναι η πόρτα από το ναυάγιο το κανονικό. Αυτή η πόρτα λοιπόν, το προπ της ταινίας, πουλήθηκε για 720.000 δολάρια. Κάποιος άνθρωπος θέλει να το έχει σπίτι του και να λέει, εδώ πάνω η Kate Winslet γύρισε αυτή τη σκηνή. 720.000 δολάρια. Είναι υποτίθεται ότι προέρχεται από το σαλόνι. Γιατί είναι ένα. Εντάξει, χρησιμοποιήθηκε στην ταινία. Είναι από το σαλόνι της πρώτης θέσης του Τιτανικού, στην ταινία φυσικά και όχι, το ξαναλέω, από το ναυάγιο. Και είναι ένα κοιμήλιο που κάποιος θα κομπάζει ότι το έχει σπίτι του. Βεβαίως τα χρήματα. Σκέφτομαι πόσα εκατομμύρια έχει για πέταμα. Είναι ένα έργο τέχνης, ας πούμε, θα το πάρει, γιατί μετά έχει και μια αξία. Δηλαδή, βέβαια, το ζωγράφισε ο Πικασό, ας πούμε. Εδώ το έχει ακουμπήσει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Άφησε την τελευταία του πνοή.